Προς τα δεξιά και εγώ λέω ο πρόεδρος. Άλλη μία. Να δώσουμε άλλη μία λοιπόν. Ένα χειροκρότημα. Μηδέν στα τρία για τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, σε μεγάλες αστοχίες. Άμα ήταν εύστοχος, θα έπαιζε αλλού. Θα είχε πάρει το 7ο αστέρι. Κάτσετε. Είναι όντως. Δεν θα ήταν με τους χαμένους σήμερα. Ένα Σαββατοκύριακο πράσινο, καθώς ο Παναθηναϊκός και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο πήρε κούπες. Βεβαίως η βαριά η κούπα είναι στο μπάσκετ, έτσι, το 7ο αστέρι στο Final Four. Γι' αυτό και οι πανηγυρισμοί συνεχίζονται μέχρι σήμερα των φίλων του Παναθηναϊκού που υποδέχτηκαν την αποστολή από το Βερολίνο. Κόμμα εκεί είναι, δεν έχουν φύγει. Κόμμα εκεί είναι, λογικό είναι. Λογικό είναι. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα να πούμε. Είστε στο Κόντρα, επί του πιεστηρίου ξεκινάμε. Ο Κώστας Πουλακίδας και ο Δημήτρης Κουκλουμπέρης. Πόσες 13 και σήμερα για τις ευρωεκλογές. Ναι. Αλλά τώρα που βλέπουμε το βίντεο αυτό, να σου πω την ιστορία του βίντεο. Ναι. Αυτό είναι ένα βίντεο το οποίο έγινε το Σάββατο το πρωί στο Αγρίνιο. Στο Αγρίνιο, ναι, ναι. Όπου έχει πάει η προεκλογική επίσκεψη ο κύριος Μητσοτάκης. Ο πρώτος λοιπόν που κατέβηκε, είχαν πάει στο Δήμαρχο Αγρινίου, είχαν μαζέψει όλους τους φορείς και κατεβαίνει και λέει ο Δήμαρχος της πόλης, λέτε κάτω έχουν ένα free on free, τρεις εναντίον τρεις, μικρά παιδιά είναι, πάμε να εμφανιστούμε εκεί. Παίρνει λοιπόν την μπάλα πρώτη ο Δήμαρχος Αγρινίου, σουτάρει μία, μπαίνει. Σουτάρει δεύτερη, άμβε. Σουτάρει τρίτη, deep. Όλοι άστοχοι. Και οι τρεις άστοχοι στο Δήμαρχο. Λα, το κρύβουμε, βγαίνει ο Περιφερειάρχης, λέει εγώ. Ο Περιφερειάρχης, ο κύριος Φαρμάκης, ο οποίος είναι και από τα Αγρίνη κιόλας. Πρώτη, δεύτερη, τρίτη, ούτε το φιλέ, ούτε το βιχτάκι δεν ακούμπησε. Αφλογιστία. Εντελώς. Mm. Και μετά έρχεται η ώρα του Πρωθυπουργού, που είμαι μπασκετικός. Μα λέμε την αλήθεια. Ο κύριος Μητσοτάκης έχει παίξει μπάσκετ. Και γνωρίζει. Έχει ομάδες, έχει παίξει, παίζει όμως μπάσκετ. Ναι, ναι. Και σήμερα ακόμα αθλείται στον μπασκετικός. Mm. Αυτό δεν σημαίνει ότι γίνεσαι καλός. Δηλαδή, άμα προπονήσεις, δεν σημαίνει ότι γίνεσαι καλός. Λοιπόν, πρώτη βολή έξω, δεύτερη έξω, τρίτη έξω. Και όπως είπατε, τον μαζέψανε και φύγανε κατευθείαν. Μετά εντάξει, μετά ψιλοεκνευρίστηκε, ξέρεις. Μα το σοου ήταν ότι οι άλλοι χάσανε τις βολές και θα ερχόταν ο Μητσοτάκης και θα βάζει το καλάθι και θα κάναμε όλο αυτό το Σαββατοκύριακο. Πάρα πολύ ωραίο. Ο Μητσοτάκης που βάλε το πρώτο καλάθι του τελικού. Ξέρω εγώ τι θέλαμε. Τραβούσε και έτοιμα τα είχαμε τα δελτία τύπου. Θα γινόταν και ένα ωραίο TikTok. Αυτό χάθηκε. Ναι. Και η αλήθεια είναι επειδή μετά από λίγο βγήκε μια ανακοίνωση, γιατί ήταν το Σάββατο το συνέδριο για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, που ήταν και ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, ο Ολάντ εκεί. Και βλέπω μια δήλωση μετά, λέει, του Ανδρουλάκη, του πρόεδρου του Πασόκ, ότι ο Πρωθυπουργός το μόνο τρίποντο που βάζει είναι το τρίποντο της ακρίβειας. Και λέω, τι λέει τώρα, πώς είναι αυτό το πράγμα. Και ήταν στην ουσία έμεση απάντηση για τις άστιγες βολές στο Αγρίνιο, στο πλαίσιο της προεκλογικής περιοδίας. Ο πρόεδρος Ολάντ έχει συναντηθεί και με τον Μητσοτάκη και με τον Κασελάκη και με τον Ανδρουλάκη. Ναι, ναι. Αυτό το λίγο που έμεινε στην Αθήνα. Έχει όμως τη σημασία του, παρότι είναι πρώην πρόεδρος πια, δηλαδή είναι αρκετά χρόνια πίσω, ο λόγος του έχει μια σημασία, όχι στη Γαλλία, κυρίως σε επίπεδο κύρου στην Ευρώπη. Ναι, εντάξει, ο Ολάντ και είχε στήριξη στην Ελλάδα στα δύσκολα, πάντα ένας, και έφυγε από την Προεδρία όχι με τόσο καλό τρόπο εννοώ. Θα κατέβηκε και κάνει υποψή. Δεν κατέβηκε, ναι, εντάξει, θα έχανε. Και βεβαίως, ναι, ξέρετε, ευρωπαϊκά πρώτων ευρωεκλογών βρισκόμαστε. Προέρχεται από μια μεγάλη χώρα, μια υπερδύναμη, μια δύναμη της Ευρώπης. Αυτό για το ξεκίνημα. Τώρα,